Έρχομαι από το Λαϊκό Νοσοκομείο στην πρώτη Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική. Εκεί είμαι αναπληρωτής καθηγητής. Μαζί μου στην παρουσίαση των περιπτώσεων ο κύριος Σκολαρίκος. Θα σας παρακαλέσω όρθιος, κύριε Σκολαρίκο. Λέκτορας ουρολογίας στη Β' Πανεπιστημιακή στο Σημανόγλιο Νοσοκομείο. Πώς θα κινηθούμε, αν θέλετε, σε αυτή την ιστορία? Έχουμε ετοιμάσει 4 περιπτώσεις καθημερινές καρκίνου του προστάτη. Με διάφορα σενάρια, όπως θέλετε, κύριε καθηγητά. Με διάφορα σενάρια πιθανών θεραπευτικών αντιμετωπίσεων αυτών των προβλημάτων. Κοντά μας, δύο εξαίρετοι καθηγητές της ουρολογίας, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, οι οποίοι έχουν σκοπό να μας βάλουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Δηλαδή, να μας βάλουν εκεί που πρέπει, να μην λέμε άρες μάρες κουταμάρες. Έτσι, να μην λέμε λόγια του αέρα, να μην λέμε πράγματα ανεφάρμοστα στην καθημερινή κλινική σωστή πρακτική. Επομένως, θέλω πραγματικά τη συμμετοχή σας. Θα ξεκινήσω εγώ. Δύο και δύο περιπτώσεις θα κάνουμε ο καθένας με τον κύριο Σκολαρίκο. Θα ξεκινήσω εγώ τις δύο πρώτες. Θέλω πραγματικά τη συμμετοχή σας στην όλη ιστορία. Έχετε εσείς το ρόλο, διότι εσείς είσαστε εκείνοι που βλέπετε πραγματικά πολύ πιο πολλά περιστατικά από ό,τι βλέπω εγώ ή ο κύριος Σκουλαρίκος. Είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Έχουμε λοιπόν το πρώτο περιστατικό, είναι αυτό το οποίο βλέπετε εδώ πέρα. Ένας ουρολόγος. Κοντά στα 60 του, λίγο μεγαλύτερος από μένα. Δεν έχει κανένα σύμπτωμα, δεν έχει καμία συνοδόνο σειρότητα. Επειδή βλέπει πολύ κόσμο στο ιατρείο του, είναι στο ΙΚΑ, βλέπει πάρα πολύ κόσμο, πολύ καρκίνος του προστάτη, ρε παιδί μου. Και δεν έχει κάνει ποτέ μέχρι τώρα PSA. Και λέει, κάτσε να κάνω κι εγώ ένα PSA, να δούμε τι γίνεται. Και ξαφνικά βλέπει ένα PSA, το πρώτο το οποίο μέτρησε, στα 59 του, δεν το είχε ξανακάνει προηγουμένως, 31,7. Αμάν Παναγία μου. Πάει στον πρώτο του συνάδελφο φίλο, που τον είχε δει σε κάποιο φροντιστήριο και του είχε κάνει εντύπωση ότι τα λέει καλά τα πράγματα, λέει, για βάλουμε ένα δάχτυλο, βρε άνθρωπε. Παναγία βόηθα, ΤΑΦ3, ψηλαφυτός καρκίνος αυτή την ιστορία. Κατευθείαν κάνει ένα διορθικό υπερηχογράφημα και στο διορθικό υπερηχογράφημα φαίνεται πραγματικά διήθηση της κάψας δεξιά. Κάνει κατευθείαν, και έχει ένα μικρό προστάτη, έτσι 40 κυβικά εκατοστά. Κάνει κατευθείαν μια βιοψία, γκλίζον σκορ 8, 4-4, σε 5 από τα 8 δείγματα που του πήρε ο συνάδελφος εκεί πέρα. Λέει, τράβα να κάνεις και μία μαγνητική τώρα, γιατί κάτι γίνεται εδώ πέρα. Κάνει τη μαγνητική λοιπόν και έχει ένα ΤΑΦ3 όγκο. Συγγνώμη. Λοιπόν, και έχει έναν ΤΑΦ3 όγκο. Α, συγχωρήστε με, αλλά πρέπει να εξοικειωθώ με αυτό. Στη μαγνητική λοιπόν έχει έναν ΤΑΦ3 όγκο με διήθηση της δεξιάς σπερματοδόχου κίστεως. Αυτά ήταν το διορθικό υπερηχογράφημα προηγουμένως. Είχε και τρίπλεξ ο συνάδελφος, ο καλός εκεί πέρα. Και έχει λοιπόν έναν ΤΑΦ3 όγκο με διήθηση των σπερματοδόχων κίστεων. Σας διαβεβαιώνω, δεν έχω τις υπόλοιπες διαφάνειες από τη μαγνητική, αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν καθαρά. Ούτε λεμφαδένες, ούτε τίποτα. Κάνει και ένα σπινθυρογράφημα οστών κατευθείαν. Φυσιολογικό. Καμία μεταστατική αιστεία στα κόκαλα και δεν έχει καμία άλλη συνοδόνο σειρότητα. Είναι ένας υγιέστατος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει κανένα απόλυτο σύμπτωμα και καμία άλλη αρρώστια. Ένα πρόβλημα. Ποιες είναι τελικά οι εναλλακτικές λύσεις τις οποίες έχει αυτός ο άνθρωπος? Ας τις βάλουμε έτσι σε αυτή την ιστορία. Να κάνει ριζική προστατεκτομή και επικουρική θεραπεία ανάλογα με τα ευρήματα της βιοψίας ή και την πορεία της νόσου στο μέλλον? Να κάνει ορμονοθεραπεία και μετά να κάνει ριζική προστατεκτομή? Να κάνει ακτινοθεραπεία και ακολούθως επικουρική ορμονοθεραπεία ανάλογα με την πορεία της νόσου? Να κάνει συνδυασμένη ευθύς εξ αρχής ορμονοακτινοθεραπεία ή να κάνει ορμονοθεραπεία σκέτο? Δεν θα μπορούσα να φανταστώ κάτι άλλο διαφορετικό. Σκέφτεται κανείς από εσάς κάποια άλλη εναλλακτική θεραπευτική λύση που έχει αυτός ο άνθρωπος? Ξεκινάμε από την ταμπέλα πρώτα απ' όλα. Ότι έχει έναν τοπικά εκτεταμένο καρκίνο του προστάτη. Χωρίς μεταστάσεις, αλλά που αυτός ο καρκίνος έχει ένα PSA 31 και έχει ένα Gleason score 8. Από αυτές που βλέπετε, σκέφτεστε να έχει κάποια άλλη θεραπευτική επιλογή καταρχάς?
Τι άλλο θα μπορούσε. Ζαχόπουλος. Και το λέω επειδή συνέβη. Εξαρτάται από την προσωπικότητα. Θα μπορούσε να αρνηθεί να κάνει οτιδήποτε. Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος ακριβώς... Ναι, ακριβώς λοιπόν η ίδια περίπτωση που αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε θεραπεία. Και εδώ μια άλλη παρατήρηση έχω να κάνω. Ο 59χρονος ουρολόγος είναι απαράδεκτος που έκανε την πρώτη φορά το PSA επειδή είδε να αυξάνονται τα ποσοστά του καρκίνου και όχι επειδή αυτό διδάσκει στους ασθενείς. Επειδή έχουμε ελάχιστους άνω των 50 ετών μέσα στην αίθουσα, δεν μπορώ να κάνω την ερώτηση ποιοι από εσάς έχουν κάνει PSA μέχρι τώρα. Έτσι. Ναι, αλλά δεν είσαστε πάνω από 50 χρονών, κύριε Φλωράτο. Ο καθηγητής εδώ πέρα είναι πάνω από 50 χρονών. Εγώ είμαι πάνω από 50 χρονών και δεν έχω κάνει PSA, αλλά δεν έχουμε καλό στατιστικό δείγμα. Κύριε Πτωχέ. Ένας καθηγητής μου έλεγε κάποτε, στα γενέθλια του κάθε ουρολόγος, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να κάνει ένα PSA και ένα τεστ κοπόσεως. Μάλιστα. Μου επιτρέπετε μια μικρή παρεμβολή. Πόσοι από εσάς που κάνατε PSA, τι κερδίσατε? Πού είναι τα αποτελέσματα του screening μέχρι τώρα? Θα κερδίσετε σε επιβίωση? Πού? Δεν είναι στο θέμα μας, απλώς για να μην ξεφύγουμε. Μια γρήγορη ερώτηση. Είναι άλλο θέμα μας, έτσι. Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν έκανα. Όχι, όχι, ναι, ναι. Δέξτε, εγώ το εφάρμοσα, εν πάση περιπτώσει. Αισθάνομαι ένα πνεύμα ασφάλειας, ότι έκανα το καθήκον μου, ότι δεν θα με πιάσει κάτι στον ύπνο. Και κάθε φορά λέω, εντάξει, δεν σημαίνει ότι νίκησες τη φοβερή κατάσταση αυτή, αλλά δεν την άφησες κιόλας και να επιλέγεις πελάγη ευτυχίας. Εγώ θα προχωρήσω όμως σε αυτή τη φάση, μισό λεπτάκι, θα δεχθώ την παρατήρηση του καθηγητή κ. Κατσίκα απλά και, για το τίποτα, απλά και μόνο. Θα ήθελα στο τέλος, αν έχουμε χρόνο, να την στοιχειοθετήσουμε αυτή την ιστορία. Αν έχει το δικαίωμα, το ηθικό δικαίωμα το έχει. Το ηθικό δικαίωμα το έχει, αναφέρετο. Αν όμως σε σχέση με την νόσο, έχει δικαίωμα να πει το τίποτα. Θα ήθελα απλά και μόνο να μου πείτε ποιοι από εσάς θα επιλέγατε την πρώτη περίπτωση εδώ πέρα, σαν θεραπευτική επιλογή. Πολύ ωραία. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ποιοι από εσάς θα επιλέγατε τη δεύτερη? Ευχαριστώ πάρα πολύ, ένας μόνο. Την τρίτη. Μάλιστα, ευχαριστώ. Την τέταρτη. Πολύ ωραία. Και την πέμπτη. Κανένας. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δείγμα, λοιπόν, αυτή τη δεδομένη στιγμή, ότι πάρα πολλοί από εσάς θα επιλέγατε ουσιαστικά αυτήν την τρίτη. Έτσι, την ακτινοθεραπεία και επικουρική ορμονοθεραπεία. Ας δούμε, λοιπόν, έχουμε στοιχεία για να υποστηρίξουμε την κάθε μία από αυτές τις απόψεις αυτή τη δεδομένη στιγμή. Αν λοιπόν η πρώτη μας επιλογή ήταν, κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να πάω να το βγάλω αυτό το πράγμα από πάνω μου και να δούμε το τι γίνεται. Να πάω να κάνω ριζική προστατεκτομή. Έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία μας λένε υπέρ. Διότι εκτός από εκείνο το οποίο έχουμε μάθει μέχρι τώρα ότι ο προεγχειρητικός έλεγχος, ο κλινικός έλεγχος μπορεί να μας υποσταδιοποιήσει την νόσο, έχουμε και κάποια στοιχεία ότι μπορεί να την υπερσταδιοποιήσει. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει σε ένα εξίσου σημαντικά μεγάλο ποσοστό. Και επίσης έχουμε και κάποια πράγματα τα οποία μας λένε ότι κοίταξε να δεις, έχουμε μια σειρά από μελέτες, κοίταξε να δείτε εδώ τι γίνεται, που λέει έχουμε ικανοποιητικότατα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα που δεν διαφέρουν από εκείνα του συνδυασμού της ακτινοθεραπείας με την ορμονοθεραπεία, κάνοντας απλά και μόνο ριζική προστατεκτομή σε αυτόν τον άρρωστο με την τοπικά εκτεταμένη νόσο, που ξέρουμε ότι έχει διήθηση σπερματοδόχο κύστεως. Από την άλλη μεριά, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αυξημένη πιθανότητα να έχει κανείς τελικά θετικά χειρουργικά όρια από αυτή την επιλογή ή να έχει τελικά διηθημένους λεμφαδένες ή να έχει και πρώιμες μεταστάσεις. Επομένως, αυτή η ιστορία της ριζικής προστατεκτομής σαν μια πρώτη επιλογή σε αυτή την ιστορία, λίγο περίεργα τα πράγματα. Και έρχεται έχουμε τη δυνατότητα να αντικειμενοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες λίγο πιο καλά. Έχουμε λοιπόν τα νομογράμματα του Κάταν σε αυτή την ιστορία, που λέει τι? Ότι αν πάρουμε σαν παραμέτρους το PSA, 30 αυτός εδώ πέρα, άρα παίρνει 80 points. Έχουμε το κλινικό στάδιο, τα 3 το βάλαμε σε αυτή την ιστορία, παίρνει άλλους 50 πόντους από εδώ. Έχουμε το Gleason score, ότι είναι 8, παίρνει άλλους 50 πόντους. Το φτιάχνουμε αυτό το πράγμα και ερχόμαστε να βγάλουμε την πιθανότητα αυτός ο άνθρωπος να είναι ελεύθερος νόσου τα επόμενα 5 χρόνια, κάνοντας μόνο ριζική προστατεκτομή.
και τελικά είναι μόνο 20%. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα σε αυτόν τον συνάδελφο των 59χρονων να του πούμε ότι κοίταξε να δεις, αν η επιλογή σου είναι μόνο ριζική προστατεκτομή, μόλις κατά 20% τα επόμενα 5 χρόνια θα είσαι ελεύθερος νόσου. Άρα δεν είναι και η καλύτερη. Μάλιστα. Αυτό που αναφέρεται στα guidelines ότι το όριο του 20 για το PSA προκειμένου να εκτελέσουμε ριζική προστατεκτομή ισχύει ή όχι? Μάλιστα. Να τα λοιπόν τα guidelines. Με προλάβατε και πολύ καλά κάνετε για αυτή την ιστορία και βοηθάμε στη ροή του περιστατικού. Τα guidelines λοιπόν λένε ότι αν αποφασίσει κανείς αυτή την ιστορία να κάνει ριζική προστατεκτομή, θα πρέπει ταυτοχρόνως να κάνει ευρεία λεμφαδενεκτομή. Και βέβαια αυτό το PSA 20 nanogram ανά ml είναι ένα όριο το οποίο οφείλουμε να το έχουμε μέσα στο μυαλό μας, ότι τελικά αυτός ο άνθρωπος δεν πρόκειται να ωφεληθεί τόσο πολύ κάνοντας ριζική προστατεκτομή και μόνο. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα πολύ σωστά το επισημάνατε ότι πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Ότι πάνω από 20 τα πράγματα λίγο ζορίζουν σε αυτή την ιστορία. Και πρέπει βέβαια, εάν το επιλέξει αυτός ο άνθρωπος, να τον έχουμε προειδοποιήσει εκ των προτέρων ότι κοίταξε να δεις αγαπητέ μου, ναι μεν εσύ επιλέγεις να κάνεις ριζική προστατεκτομή, αλλά πρόσεξε να δεις, σίγουρα ή κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί μετά να κάνεις και κάποιες συμπληρωματικές θεραπείες σε αυτή την ιστορία. Δεν πρόκειται να ξεφύγεις τόσο εύκολα. Δεν πρόκειται το μαχαίρι να σε γλιτώσει από αυτή την ιστορία. Έχουμε κάποια άλλη άποψη σε σχέση με το ριζικό χειρουργείο αυτή τη στιγμή, με τη ριζική προστατεκτομή? Κύριε Πτωχέ, μάλιστα. Γιατί απομονώσαμε σαν όψον ριζική προστατεκτομή, ενώ στον πίνακα... Έχουμε. Ναι, θα συνεχίσουμε. Αναφέρεται πάντοτε συνδυασμένος και το pure ριζική προστατεκτομή δεν υπάρχει. Είναι ριζική προστατεκτομή και επικουρική. Ναι, ανάλογα με την πορεία της νόσου. Να ξεκινήσει όμως, αυτό ήταν το πρώτο όψον, ήταν ριζική προστατεκτομή και θα δούμε στο μέλλον το τι θα κάνουμε. Okay. Και θα δούμε. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Γεωργιάδη. Να μου πείτε τι περιλαμβάνει. Ουσιαστικά θίγεται αυτή τη... Ο κύριος Γεωργιάδης ρώτησε τι περιλαμβάνει η ευρεία λεμφαδενεκτομή. Έχουμε συνηθίσει στη ριζική προστατεκτομή να έχουμε την ελάχιστη λεμφαδενεκτομή, εκείνη την οποία οριοθετούμε σε σχέση με την έσω λαγόνιο φλέβα με το θυροειδές νεύρο. Η ευρεία λεμφαδενεκτομή θα φτάσει και άνωθεν του διχασμού της αορτής. Αυτή είναι η ευρεία λεμφαδενεκτομή. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για την αξία της και αν θέλετε ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τη διαμάχη μεταξύ λαπαροσκόπων και ανοιχτής επέμβασης, ότι κοίταξε να δεις, με την ανοιχτή επέμβαση μπορείς να φτάσεις να κάνεις και τέτοιου είδους ευρεία ιστορία, διότι έχουμε στοιχεία ότι με την ευρεία λεμφαδενεκτομή βρέθηκαν σε ένα ποσοστό, το οποίο μπορεί να είναι και μέχρι 10% λεμφαδένες σε επιλεγμένους ασθενείς όμως. Η ιστορία της ευρείας λεμφαδενεκτομής δεν μπορεί να γίνει η ιστορία της καθημερινότητας. Και ευχαριστώ τον κύριο Δελιβελιώτη για αυτή την παρατηρήση. Να το ξέρουμε ότι η ευρεία λεμφαδενεκτομή συνδυάζεται με μεγαλύτερη νοσηρότητα και άλλα πράγματα και δεν έχει ένδειξη στην καθημερινότητα. Ας δούμε λοιπόν όμως την επόμενη ιστορία, την άλλη θεραπευτική επιλογή. Τι έχουμε? Εισαγωγική ορμονοθεραπεία και ριζική προστατεκτομή. Ας κάνουμε ορμόνες πρώτα και μετά να κάνουμε ριζική προστατεκτομή. Να το έχουμε σχεδιάσει όμως εκ των προτέρων ότι αυτό θα κάνουμε. Σε αυτό τουλάχιστον υπάρχει μια ξεκάθαρη αντίληψη και άποψη. Διότι έχει μελετηθεί, έχουμε πάρα πολλές στοιχειοποιημένες μελέτες για αυτή την ιστορία. Οπότε και από το Cochrane Review και από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας είναι ότι αυτή η θεραπευτική επιλογή σε αυτόν τον άρρωστο δεν προσφέρει πλεονέκτημα στο διάστημα ελεύθερο νόσου, ούτε στη συνολική επιβίωση. Και δεν συμβάλλει σημαντικά ούτε στη βελτίωση των παθολοανατομικών παραμέτρων όπως είναι το στάδιο. Δεν ξαναμπαίνει μέσα ο καρκίνος. Είναι αυτή η ιστορία την οποία την έχουμε κουβεντιάσει και χιλιοκουβεντιάσει για αυτή την ιστορία. Τα χειρουργικά όρια και η διήθηση των λεμφαδένων δεν επηρεάζονται τελικά από αυτή την ιστορία. Επομένως, νομίζω πως είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει ένδειξη σε οποιαδήποτε περίπτωση πλέον και επιπλέον στο συγκεκριμένο περιστατικό που κουβεντιάζουμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε ορμονοθεραπεία και ακολούθως ριζική προστατεκτομή. Και αυτό θα είναι ένα μήνυμα το οποίο θα ήθελα να το εξαπλώσετε από αυτή την ιστορία. Διότι αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ακόμα υπάρχει αντίληψη, βρήκες καρκίνο, κάντε και ένα ανάλογο LHRH, μην
φύγουνε καρκινικά κύτταρα, Παναγία βόηθα, να τα σκοτώσουμε αυτά τα οποία κυκλοφορούν. Είναι μια λάθος, λάθος, λάθος αντίληψη. Κύριε Κονδύλη. Προσθέτω, συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Μητρόπουλο. Όχι μόνο δεν προσφέρει, αλλά επιπλέον ο παθολογονατόμος που θα διαβάσει πλακάκι και έχει πάρει ο ασθενής για 6 μήνες ή 3 μήνες ορμονοθεραπεία, θα έχει μεγάλη δυσκολία να επιβεβαιώσει το στάδιο, μάλλον τον κλίσον 8 ή 7, και μπορεί να μας δώσει μετά και λιγότερο ή να έχει δυσκολία γενικώς να μας προσφέρει επιπλέον βοήθεια. Δηλαδή, μάλλον μόνο κακό κάνει παρά σαφέστατα, καλό. Ναι, κύριε Φλωράτο, μισό λεπτό, συγχωρήστε. Και να συμπληρώσω στον κύριο Κονδύλη ότι πριν τη δυσκολία του παθολογανατόμου, μεγαλύτερη δυσκολία θα έχει ο χειρουργός ουρολόγος που θα πρέπει να αποκολλήσει τον προστάτη από την ενοβιλία από πίσω. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε καθηγητέ. Με δύο λέξεις δεν λες αυτό. Μπορεί να κάνει υποσταδιοποίηση στα θετικά εγχειρητικά όρια, στην επιβίωση δεν έχει καμία μα καμία... Καμία. Καμία, τίποτε. Καμία. Τίποτε. Ούτε στο διάστημα ελεύθερο νόσο, ούτε τίποτα. Αυτό μπερδεύει ο θανατόμος. Σε αυτό υπάρχει ομοφωνία ότι τελικά η εισαγωγική ορμονική θεραπεία χ. Κύριε καθηγητά. Συμφωνώ σαφώς με όσα υπόθηκαν από τους συναδέλφους. Εκείνο που έχω παρατηρήσει όμως εγώ από την εμπειρία μου, ότι πλέον το ξέρουμε και όλοι οι ουρολόγοι ότι δεν έχει καμία θέση αυτό, αλλά πολλοί ουρολόγοι το κάνουν για καθυστέρηση της χειρουργικής επέμβασης για να κερδίσουν χρόνο. Αυτό για τη λήψη δεν... απόφασης. Μάλιστα. Το οποίο είναι έξω από την ιατρική πρακτική. Ακριβώς. Δεν στοιχειοθετείται από πουθενά και είναι έξω από τη σωστή ιατρική πρακτική της καθημερινότητας. Έτσι. Άρα λοιπόν ας το βγάλουμε από την καθημερινή μας πρακτική αυτό το πράγμα, όποιοι το είχαν. Μια άλλη θεραπευτική επιλογή. Ακτινοθεραπεία και επικουρική θεραπεία, ορμονοθεραπεία ανάλογα με την πορεία της νόσου. Έτσι. Θα δούμε. Πάμε, πήγαινε κύριε Τάδε να κάνεις την ακτινοθεραπεία σου και θα παρακολουθούμε το PSA και θα δούμε το τι θα γίνει ανάλογα μετά. Μάλιστα κύριε Πηγιώτη. Κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος επικουρική ορμονοθεραπεία ανάλογα με την πορεία της νόσου. Όταν είναι επικουρική, είναι επικουρική. Δεν κάνουμε χειρουργείο και μετά κάνουμε επικουρική. Ανάλογα με την πορεία της νόσου είναι σάλβα της, δεν είναι επικουρική. Είναι το timing, το πότε θα το ξεκινήσεις. Αυτό εννοείται. Ναι, για το timing. Ανάλογα με την πορεία της νόσου. Όταν περιμένεις να δεις την πορεία της νόσου, δεν λέγεται επικουρική. Λέγεται επικουρική, συγγνώμη. Και αυτό. Και αυτό. Απλά και μόνο είναι το μεσοδιάστημα το οποίο θα μεσολαβήσει. Το έχεις φτιάξει στο μυαλό. Τότε είναι σάλβα της. Όταν εξελίσσεται η νόσος και κάνουμε θεραπεία μετά. Επικουρική είναι όταν κάνουμε χειρουργείο και μετά κάνουμε την επικουρική. Θα το δεχτούμε με αυτόν τον τρόπο με το οποίο θέσατε για να μην έχουμε μεγάλη κουβέντα σε αυτή την ιστορία. Έχουμε λοιπόν κάποια στοιχεία τα οποία μας λένε ότι κοίταξε να δεις, αυτό είναι μια σωστή σκέψη, διότι η ακτινοθεραπεία προσφέρει έναν πολύ ικανοποιητικό έλεγχο τοπικά της νόσου. Και εδώ πέρα έχουμε τα στοιχεία ότι η νόσος είναι τοπική. Τοπικά εκτεταμένη μεν, αλλά τοπική. Δεν έχει φύγει πουθενά. Όλα τα κλινικά στοιχεία εκεί μας λένε. Αλλά έχουμε και κάποιους άλλους που μας λένε κατά. Κοίταξε να δεις, υπάρχει και αυτή η έννοια των μικρομεταστάσεων. Είναι μια ιστορία που μας ταλανίζει χρόνια τώρα, έτσι δεν είναι? Μικρομεταστάσεις. Πρέπει κάτι να κάνουμε σε αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν, το να δούμε να κάνουμε ακτινοθεραπεία και βλέποντας και κάνοντας είναι μη συνιστόμενη επιλογή και από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας πλέον. Και νομίζω πως αυτό πρέπει να το δεχτούμε a priori, ότι τελικά, εάν είναι να σκεφτούμε ακτινοθεραπεία στον καρκίνο του προστάτη, θα το σκεφτούμε σε συνδυασμό με την ορμονική θεραπεία. Άρα λοιπόν, η συνδυασμένη ακτινοθεραπεία και η ορμονοθεραπεία έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία μας λένε, κοίταξε να δεις, έχουμε δύο πολύ μεγάλες μελέτες. Η μία η οποία έγινε στην Ευρώπη, η άλλη η οποία έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και που έχουν πλέον οριμάσει τα στοιχεία και από τις δύο αυτές μελέτες τις τεράστιες, και οι οποίες μας λένε ότι, κοίταξε να δεις, συγκριτικά με μόνη την ακτινοθεραπεία, ο συνδυασμός της ακτινοθεραπείας με την ορμονοθεραπεία προσφέρει καλύτερη ελεύθερη πρόοδο της νόσου επιβίωση. Δεν ξέρουμε ακόμα το τι θα γίνει στη συνολική επιβίωση στο τέλος. Αυτό είναι κάτι άγνωστο. Αλλά τουλάχιστον στην ελεύθερη προόδου νόσου επιβίωση είναι δεδομένο ότι αυτό το πράγμα θα είναι καλό. Και τελικά όμως για πόσο χρονικό διάστημα θα πάμε να δώσουμε ορμονοθεραπεία? Κάποια άποψη? Παρακαλώ. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν την άποψη για ένα χρόνο. Άλλοι λένε για 6 μήνες. Άλλοι λένε για 2 χρόνια. Εκείνο το οποίο έχουμε σαν δεδομένο
Σε αυτό δεν είναι λοιπόν ξεκάθαρο ακόμα. Πάλι το μοναδικό το οποίο έχουμε πάλι από αυτές τις δύο τις μεγάλες τις μελέτες, από την ERTC και από, από τους ακτινοθεραπευτές από την Αμερική, είναι ότι η παράταση της ορμονοθεραπείας για 3 χρόνια καθυστερεί σημαντικά την πρόοδο της νόσου και βελτιώνει τη συνολική επιβίωση. Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Μιλάτε για πλήρη ορμονικό αποκλεισμό ή για μονοθεραπεία? Φαίνεται ότι δεν έχει καμία διαφορά το αν θα κάνει κανείς πλήρη ορμονικό αποκλεισμό ή θα χρησιμοποιήσει μόνο LHRH ανάλογο. Έτσι. Φαίνεται τελικά ότι η προσθήκη του αντιανδρογόνου σε μόνιμη βάση, το maximum androgen blockade, δεν επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την όλη ιστορία. Διακεκομένη ή συνεχή? Όλα αυτά έχουμε μόνο για την συνεχή. Μάλιστα. Ο κύριος Πτωχός ρώτησε αν θα είναι διακεκομένος ή συνεχής ο ανδρογονικός αποκλεισμός. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο για τη χρήση με αυτόν τον τρόπο του διακοπτόμενου ανδρογονικού αποκλεισμού. Έχουμε μόνο για τον συνεχιζόμενο επί 3 χρόνια ορμονικό αποκλεισμό. Κύριε Αδαμάκη. Για να μην καθυστερούμε, μπορώ να επαναλαμβάνω την ερώτηση. Η ορμονοθεραπεία θα προηγηθεί της ακτινοθεραπείας? Και για πόσο διάστημα θα δώσουμε ορμόνες? Ουσιαστικά, να πούμε ποια είναι η άποψη των ακτινοθεραπευτών για αυτό το πράγμα, ότι το κάνουν για να μειωθεί ο όγκος συνολικά του προστάτη και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν πιο στενά τα πεδία τους για να έχουν μειωμένες παρενέργειες από την ευρύτερη περιοχή. Άρα λοιπόν δεν έχει κάποιον ιδιαίτερο λόγο παρά μόνο το μέγεθος του προστάτη. Αν είναι κάτι τεράστιο, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει ορμονοθεραπεία πριν για να μειωθεί ο συνολικός όγκος του προστάτη. Επίσης, με δεδομένη την κατάσταση που πρέπει να αντιλαμβάνουμε υπόψη μας σε όλα τα ακτινοθεραπευτικά κέντρα της χώρας και της ουράς αναμονής, βοηθάει στο να μην επαναστατούν οι άρρωστοι για αυτή την ιστορία. Επομένως, αυτή η επιλογή, τελικά, η συνδυασμένη ακτινοθεραπεία με την ορμονοθεραπεία, είναι συνιστόμενη επιλογή και τα μόνα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά την αξία της διάρκειας είναι για την τριετία. Όχι για τον συνεχιζόμενο επάπειρο ορμονικό αποκλεισμό. Μπορεί να έχουμε στοιχεία ότι μπορεί και τα 2 χρόνια να είναι αρκετά για αυτή την κατάσταση, γιατί πάντοτε πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ορμονοθεραπεία δεν είναι κάτι που είναι χωρίς παρενέργειες για τον άρρωστο. Και ειδικά για έναν νέο άρρωστο. Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο άρρωστος είναι 59 χρονών, έτσι, ο συνάδελφος. Σκέτη ορμονοθεραπεία που ήταν η τελευταία μας επιλογή σε αυτή την ιστορία, 59 χρονών. Τοπικά εκτεταμένο ταυτρία καρκίνο του προστάτη, κλείζον σκορ 8. Είναι μια επιλογή για αυτή την ιστορία. Έχουμε κάποια στοιχεία ότι, κοίταξε να δεις, η ορμονική θεραπεία καθυστερεί την πρόοδο της νόσου και την εμφάνιση μεταστάσεων, όμως ξέροντας ότι δεν έχουμε στόχο την ίαση. Άρα λοιπόν, όλοι οι παλιές ιστορίες, όταν ξεκινήσανε αυτά τα πράγματα, μας λένε ότι ναι, αυτό το ξέρουμε. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν βάλεις έναν άρρωστο, οποιονδήποτε άρρωστο στη τελική ανάλυση, όχι μόνο αυτόν, σε αυτού του τύπου τη θεραπεία θα καθυστερήσει η πρόοδος της νόσου. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά λέει ότι κοίταξε να δεις πότε θα την αρχίσεις. Θα την αρχίσεις άμεσα ή θα περιμένεις να δεις πότε θα κάνει μεταστάσεις αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει και αυτή η αντίληψη. Η άμεση έναρξη ορμονοθεραπείας έχει καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά τελικά όσον αφορά την συνολική επιβίωση δεν αλλάζουν και πάρα πολύ τα πράγματα. Είναι εκείνο το παιχνιδάκι να έχει κανείς τον άρρωστο να είναι ευχαριστημένος με το PSA του σε μηδενικά επίπεδα ουσιαστικά σε αυτή την ιστορία. Και η άλλη άποψη είναι ότι ωφελούνται τελικά οι συμπτωματικοί ασθενείς ή οι ασυμπτωματικοί που δεν μπορούν να υποβληθούν σε άλλη θεραπεία. Νομίζω πως αυτό είναι το μόνο επιχείρημα να βάλει κανείς έναν άνθρωπο αυτού του τύπου. Αλλά συμπτώματα, δεν μιλάμε για συμπτώματα από το κατώτερο ολοποιητικό ότι δεν μπορεί να ουρήσει ο άλλος. Μιλάμε για συμπτώματα συστηματικής νόσου, που ο συγκεκριμένος άρρωστός μας δεν τα έχει. Επομένως, αν πάμε στην αρχή-αρχή, κύριε Σπολαρίκο, στις θεραπευτικές μας επιλογές, για να δούμε τώρα σε αυτό το περιστατικό, ουσιαστικά η τρίτη διαφάνεια, σε αυτό το περιστατικό, ξαναλέω, ο 59χρονος, πρώτη φορά μέτρησε το PSA του, το βρήκε πάρα πολύ ψηλά, έκανε τη βιοψία του, γκλίζον σκορ 8, έκανε τον κλινικό του έλεγχο, βγήκε ένα ταυ3 καρκίνωμα του προστάτη. Ποια είναι πραγματικά η θεραπευτική του επιλογή? Θα έλεγα ότι εγώ θα πήγαινα και θα έκανα
την ιστορία της συνδυασμένης ορμονοακτινοθεραπείας σε αυτόν τον άνθρωπο, σαν την πρώτη μου επιλογή. Παρακαλώ. Στην περίπτωση που επιλέξουμε να γίνει το πρώτο που γράφετε, ριζική προστατεκτομή, διατηρώντας το περιθώριο ανάλογα με την εξέλιξη, να καταλήξουμε να κάνουμε και την ακτινοθεραπεία. Οι πιθανότητες μεγαλύτερου χρόνου επιβίωσης του αρρώστου δεν υφίστανται σε αυτή την περίπτωση. Όχι. Δεδομένου του γεγονότος ότι μειώνεται το φορτίο της νόσου, θα φύγει ο προστάτης. Μάλιστα. Θίξατε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο ταλανίζει την ογκολογία γενικώς όλα τα χρόνια. Έτσι, και ξεκινάμε από αυτή την ιστορία του cytoreductive treatment. Ότι η χειρουργική λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Να ξεκαθαρίσουμε ότι στον καρκίνο του προστάτη δεν έχει αποδειχθεί τίποτα σχετικά με την μείωση του καρκινικού φορτίου. Ότι πρόκειται να βελτιώσει την οποιαδήποτε αποτελεσματικότητα θεραπευτικής αγωγής, οποιασδήποτε θεραπείας, και δεν πρόκειται να έχει καμία σχέση ούτε με την πρόοδο της νόσου, ούτε με τη συνολική επιβίωση. Άρα λοιπόν δεν έχουμε επιχείρημα στα χέρια μας που μας λέει ότι κάνοντας cytoreductive χειρουργική θεραπεία θα έχουμε αποτελέσματα καλύτερα για αυτό τον άρρωστο. Έτσι δεν έχουμε τίποτα. Κύριε καθηγητά. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Συνδυασμένη ορμονοθεραπεία, ορμονοακτινοθεραπεία, για τον εξής λόγο. Local advanced disease, και κάνοντας την ορμονοθεραπεία, ευαισθητοποιείς τα καρκινικά κύτταρα στην ακτινοθεραπεία. Πράγμα δεν το είπατε αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερον, στη ριζική προστατεκτομή επάνω. Αν κάνεις τη ριζική προστατεκτομή πάνω από 30 PSA, κινδυνεύεις όταν χειρουργείς κάποιον με ριζική προστατεκτομή, έχεις τρεις στόχους. Να απαλλάξεις από την νόσο, να έχει ούρηση φυσιολογική και να έχει σεξουαλική ζωή. Αν προσπαθήσεις έναν άνθρωπο που έχει 30 PSA να έχει φυσιολογική ούρηση και να έχει σεξουαλική ζωή, δεν θα έχει σίγουρα. Φυσιολογική ούρηση, όχι. Γιατί η ιστή θα είναι κολλημένη και δεν ξέρει να προστατεύσει τον σφυτέρα, ναι ή όχι. Και ο κίνδυνος που υπάρχει, όπως το είπες και προηγουμένως, μικρομεταστάσεων, όταν έχει ένα PSA πάνω από 30, είναι πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος μικρομεταστάσεων. Γι' αυτό θα έλεγα, όπως συμφωνώ μαζί σου, ορμονοακτινοθεραπεία. Τα άλλα τώρα τα είναι. Μάλιστα. Κύριε Κονδύλη, έχουμε χρόνο για δύο ερωτήσεις μόνο. Τελευταία έχει αρχίσει και παίζει μία ιδέα πολύ από τους ογκολόγους όσον αφορά το πότε είναι το καλύτερο timing για να χρησιμοποιήσει κανείς χημειοθεραπεία. Διότι το παράπονό τους είναι ότι όταν τους στέλνουμε ασθενείς για χημειοθεραπεία, πλέον έχουμε ένα πολύ μεγάλο φορτίο καρκίνου, έχουν ξεφύγει από κάθε, άρα ο στόχος μας είναι πολύ περιορισμένος. Τελευταία που ήμουν σε ένα συνέδριο στον Ταβός, και νομίζω αυτό ακούστηκε και στο Μιλάνο, από Τούρκους κυρίως, από μεγάλο κέντρο, δεν θέλω να τους υποτιμούμε, ότι έχουν αρχίσει και βάζουν περιστατικά τέτοια όπως τα αναφέρετε εσείς, αρχίζουν με χημειοθεραπεία σαν στόχο καλύτερα, στο πούμε, επιτεύξιμο, και μετά περνάνε στις άλλες την ακτινοβολία και συνεχίζουν με την ορμονοθεραπεία. Είχα την τύχη το 1992 που ήμουν στην Αμερική να είμαι στο MD Anderson και τότε ο Χριστόφορος ο λογοθέτης είχε ξεκινήσει 1992 αυτή την ιδέα. Μέχρι τώρα δεν έχει αποδειχθεί απολύτως τίποτα ότι η εισαγωγική θεραπεία, έτσι, επειδή μιλάμε με αποδείξεις σε αυτή την ιστορία. Είναι μια ωραία ιδέα η οποία παίζει και ίσως με τα καινούργια φάρμακα να έχουμε θεωρητικά κάποιες προοπτικές, αλλά μέχρι στιγμής η εισαγωγική χημειοθεραπεία, ακολουθούμενη από οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική επιλογή, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Άλλη μια ερώτηση. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι η τέταρτη λύση είναι καλύτερη και για την ποιότητα ζωής, παράγοντας σημαντικός όσον αφορά την εκτιμόμενη. Το τόνισε ο κύριος Δελιβελιώτης αυτό το πράγμα. Άλλη... Κύριε Γεωργιάδη. Ελάτε. Κύριε Κυριακίδη, συγγνώμη κύριε Γεωργιάδη, προηγείται ο κύριος Κυριακίδης. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεν είχα υπόψη μου τόσο πολύ αυτό με το 3 χρόνια συνδυασμένη ορμονοακτινοθεραπεία. Δηλαδή, είχα την εντύπωση ότι κάνεις ακτινοθεραπεία και παρακολουθείς. Τη νούμερο 3 επιλογή. Η ερώτηση μου είναι εξής. Ισχύει αυτό το συνδυασμένο ορμονοακτινοθεραπεία και στην περίπτωση που θα κάνουμε ακτινοβολία σε κάποιον ασθενή λόγω ηλικίας, που έχουν 75-76 χρονών, PSA 10, δεν δείχνει να είναι κάτι, να έχει ξεφύγει κάτι, και του συστήνουμε ακτινοθεραπεία. Η συνδυασμένη ορμονοακτινοθεραπεία για 3 χρόνια ισχύει και σε αυτή την περίπτωση?
Δηλαδή, όποτε κάνουμε ακτινοβολίες γενικά. Όντως και στις δύο μελέτες, και στην RTOG και στην και τη CORTC τη μελέτη, έχουμε ένα μείγμα αρρώστων που περιλαμβάνουν σαφέστατα και αρρώστους του τύπου, που περιγράψατε. Επομένως, αν θέλουμε να έχουμε κάτι evidence-based αυτή τη στιγμή, μιλάμε μόνο για την ιστορία της τριετούς διάρκειας της ορμονοθεραπείας. Σαφέστατα. Κύριε Γεωργιάδη, και κλείνουμε αυτή την περίπτωση. Κύριε Πτωχέ, σας έδωσα... Ναι, αυτό, που θα πω αφορά για την Πανεπιστημιακή Κλινική, γιατί ήταν η πρώτη μου ομιλία το 85 στο συνέδριο στην Κέρκυρα. Σαν απαραίτητη προϋπόθεση για τον εντοπισμένο καρκίνο, η ακτινοθεραπεία για εντοπισμένο καρκίνο, δεν θα πρέπει να έχει προηγηθεί πιο μπροστά TURP για KIP. Είχαμε κάνει μια μελέτη τέτοια. Νομίζω πως αυτά τα πράγματα τα έχουμε ξεπεράσει λιγάκι σε σχέση με, με τα σύγχρονα μηχανήματα της ακτινοθεραπείας και τους καλούς ακτινοθεραπευτές. Εξαιρετικά σύντομος, επειδή είναι συνάδελφος, είναι ουρολόγος και θα μας ρωτήσει, ξέρει το αντικείμενο, να πάω για ROTS, βραχυθεραπεία ή να πάω για external. Τι θα του λέγαμε. Απλά και μόνο ξεφεύγουμε λιγάκι από αυτή την ιστορία. Δεν έχουμε μελέτες συγκριτικά της βράχυθεραπείας με την εξωτερική ακτινοθεραπεία αυτή τη δεδομένη στιγμή. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Όχι, ήθελα να ξεκινήσω από αυτό το πράγμα, ότι δεν έχουμε συγκριτικά. Το άλλο, αυτό που λέει ο κ. Δελιβελιώτης, ότι αν σκεφτεί κανείς βραχυθεραπεία σε άρρωστο με τοπικά εκτεταμένη νόσο, είναι λάθος. Έτσι. Είναι λάθος. Μπορεί να κάνει ριζική προστατεκτομή. Ανήκει, δηλαδή, οι ενδείξεις, αν μου επιτρέπετε, κύριε Μητρόπουλε, είναι οι ίδιες με τις ριζικές προστατεκτομίες της βραχυθεραπείας. Μάλιστα. Αν το σκεφτούμε. Νομίζω πως ολοκληρώσαμε και νομίζω πως επιτυχώς δημιουργήσαμε ομοφωνία, εκτός αν κάποιος ακόμα σκέφτεται ότι θα κάνει κάτι διαφορετικό από το 4. Κύριε Χατζηχρήστου. Εγώ απλώς θέλω να τονίσω κάτι. Ξεχνούμε οι ορολόγοι κάτι σημαντικό. Οι άνθρωποι που είναι σε ορμονοθεραπεία και είναι σε αυτήν την κατάσταση για πολλά χρόνια κινδυνεύουν περισσότερο από κατάγματα. Η διάθεσή τους είναι άσχημη λόγω της πτώσης της εσωστερώνης. Κάνουν κατάθλιψη, κάνουν συστατική δυσλειτουργία. Μην ξεχνάμε δηλαδή ότι μπορεί υπάρχει σήμερα η ερυθροποιητίνη για να ανεβάσουμε την αναιμία. Υπάρχουν όλα αυτά που μπορούμε να. Ένα αντικαταθλιπτικό για να του. Δηλαδή, να κάνουμε υποστήριξη στους ανθρώπους που είναι σε ορμονοθεραπεία για να μην περιμένουν το τέλος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, άμα τους ρωτήσεις και όλες οι μελέτες, δείχνουν ότι έχουν μια κακή ποιότητα ζωής παρόλο που δεν έχουν τίποτα σωματικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο. Το κρατάμε.